Και μέρα μεσημέρι σε σπίτι ηλικιωμένων. Τον κατάλαβαν και τρέχοντας να ξεφύγει, ξέχασε πίσω το κινητό του. Μεσημέρι Τρίτη, το ηλικιωμένο ζευγάρι είχε γυρίσει σπίτι του στον Αχινό στη Λίδας. Είχε προηγηθεί η επίσκεψή του στον γιατρό και ξάπλωσαν να ξεκουραστούν. Στην κάμερα του Live News μιλάνε για τον εφιάλτη που έζησαν. Τελικά, καμιά δόση που ξυπνάει, μας κλέψαν και σηκώνομαι. Και από εκεί και πέρα συνεχίζω να χωροχωθάτε. Και σηκώθηκα πάνω και το πούμε που φεύγει τόσο γρήγορα. Πού δεν πρόλαβα να το δω. Πρώτη πόλη δεν το είδα. Η 74χρονη γυναίκα δεν είχε προλάβει καλά-καλά να ξυπνήσει και είδε μία αντρική σκιά στην κουζίνα του σπιτιού της. Κατάλαβε ότι είχε μπει κλέφτης. Άρχισε να φωνάζει. Έτρεξε στην κρεβατοκάμαρα να ξυπνήσει τον σύζυγό της σε κατάσταση σοκ. Δεν είναι λεπτά, δεν υπήρχαν. Πήρε και κάτι άλλα χέρματα που είχε σύζυγος, ξέρω εγώ, το τηλέφωνο το δικό μου. Μέσα στον πανικό τους πήγαν να πάρουν το παιδί τους τηλέφωνο, αλλά το κινητό του ηλικιωμένου άντρα ήταν άφαντο. Κοίταξαν στην πολυθρόνα που το είχαν αφήσει και εκεί διαπίστωσαν ένα απίστευτο σενάριο. Αυτός άφησε στην πολυθρόνα πάνω τα τηλέφωνα που είχε και πήρε κάποια πράγματα που πρόλαβε. Το δικό μου το τηλέφωνο το πήρε και άφησε ένα άλλο τηλέφωνο με... αντί του δικού μου. Ο δράστης πάνω στη βιασύνη του μπέρδεψε τις συσκευές και άφησε πίσω του ένα 38 ενοχοποιητικό στοιχείο. Το κινητό του. Είχα 5.000 χιλιάρες και τέτοια από τα παλιά κάπου. Τα παλιά που είχαμε τα προηγούμενα. Τα πήρε όλα αυτά. Ο θρασίτατος κλέφτης φεύγοντας πήρε μαζί του το κινητό του ηλικιωμένου άντρα. Μερικές δραχμές που είχαν κρατήσει στο σπίτι και 70 ευρώ που είχαν μέσα σε ένα πορτοφόλι για επίσκεψη σε γιατρό. Και τι είπα, εμένα θα με πιάσουν στον ύπνο μόνο μέρα. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους αρκετά ενοχοποιητικά στοιχεία, μεταξύ αυτών και το κινητό του δράστη.